Γεια, είμαι ο Δημήτρης. Όλοι μας έχουμε κάποιο χόμπι. Κάποιος μπορεί να πηγαίνει για ψάρεμα, κάποιος μπορεί να παίζει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, να φτιάχνει κατασκευές κτλ. Εγώ λοιπόν έχω το gaming και το γυμναστήριο. Γιατί θέλω να γίνω beast! Μα ρε Δημήτρη, το gaming δεν χαρακτηρίζεται χόμπι, είναι απλά μια ψυχαγωγική ενασχόληση. Καταρχάς, ηλίθιο πρόβατο της δύστροπης και παλιάς κοινωνίας, μην πατάς το λόγο μου και άσε με να συνεχίσω. Και δεύτερον, εξαφανίσω από μπροστά μου! Το gaming, κυρίες και κύριοι πιτσιρικιά και γονείς, είναι ένα διαδεδομένο και μάλιστα από τα ακριβότερα χόμπι που υπάρχουν. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι να παίζω διαφόρων ειδών παιχνίδια. Spider-Man, Hulk, Απιθάνους 2, Chicken Invaders, Free, Super Mario 64 και άλλα πολλά που δεν εκτιμάει και σέβεται η σύγχρονη νεολαία του gaming. Θυμάμαι στην 6η δημοτικού ήταν ένα κορίτσι, που θα την πούμε Αφροξυλάνθη για τη διευκολύνση του παραδείγματος, η οποία ήρθε μία μέρα στο σχολείο και είπε: Υπάρχει ένα παιχνίδι που παίζω και λέγεται Φαρμεράμα. Είναι δωρεάν και όποιος θέλει μπορεί να το παίξει μαζί μου. Εγώ εκείνη την περίοδο γούσταρα την Αφροξυλάνθη και πήγα τρέχοντας και της είπα ότι ήθελα να παίξω αυτό το παιχνίδι μαζί της. Είχαμε έναν υπολογιστή λοιπόν στην τάξη μας και στο διάλειμμα κάναμε τον πρώτο μου λογαριασμό στο Φαρμεράμα. Σε μια εβδομάδα όλη η τάξη έπαιζε αυτό το παιχνίδι. Ώσπου κάποιος μου χάκαρε το λογαριασμό, έσβησε τα πάντα, ξενέρωσα τη ζωή μου και το παράτησα. Τη δεύτερη gaming πανδημία τη βίωσα στο γυμνάσιο. Καταρχάς να σημειώσω ότι μετά το φρικτό θάνατο του λογαριασμού μου, ανακάλυψε ένα άλλο παιχνίδι που έπαιζε ένας ξαδερφός μου, το Six and Fidget. Καλώς ήρθατε στην επόμενη μου πόρωση για άλλα περίπου 4 χρόνια. Το αναφέρω λοιπόν στους μαθητές μου να το δοκιμάσουν και πήγε αρκετά καλά μπορώ να πω. Όλη η τάξη άρχιζε να παίζει αυτό το παιχνίδι. Να πούμε επίσης ότι εκείνη την περίοδο ήμασταν 12 χρονών και δεν είχε κανείς μας Facebook. Και το γεγονός ότι στο Shakes and Fidget υπήρχε chat και μπορούσαμε να μιλάμε δωρεάν και όλη μέρα έκανε τη φάση πολύ extreme. Και μετά. Μετά ήρθε το LOL. Καλύτερα να φεύγεις. Καλώς ήρθατε στην πιο δυνατή πόρωση της αιωνιότητας. Και δεν μιλάω για τη σημερινή τρασίλα, αλλά για το season 2-3. Προσωπικά δεν καταλάβαινα χριστό αυτό το game και μου ήταν αρκετά δύσκολο και σπάνιο να παίξω, καθώς ο πατέρας μου έπρεπε να φέρει τον υπολογιστή του στο σπίτι, γιατί ο δικός μου ήταν πεθαμένος. Πραγματικά έπαιζα το LOL σε like 10 FPS. Αλλά το γεγονός ότι έπαιζα LOL με έκανε να νιώθω ένα μικρό αλυτάκι της εποχής μου. Όλοι μου οι φίλοι και εγώ μαζί συγκεντρωνόμασταν στα διαλύματα στα παγκάκια του γυμνασίου και μιλούσαμε για τα διάφορα match που παίζαμε στο LOL και το πόσο νουμπάς ήταν ο Γιάννης. Πραγματικά μαγιές, Γιάννης δεν ήξερε καν ότι οι παίχτες έχουν ικανότητες και τις εκτελούσαν όταν πατούσε στο QWER στο πληκτρολόγιο. Επί μήνες χρησιμοποιούσε μόνο το ποντίκι, λες και έπαιζε. Γαμημένο Stardor. Anyway, το gaming τόσα χρόνια μου έχει προσφέρει πολλά καλά. Όπως το να έχω πιο γρήγορη αντίληψη του χώρου, με έκανε να βρω καινούργιους φίλους, με έκανε να σκέφτομαι και να επικοινωνώ ταχύτερα. Αλλά στον αντίποδα αυτού, με έκανε να θυμώνω λίγο πιο εύκολα, να αποκόπτομαι από τον κόσμο ώρες και να έχω τακτικούς πονοκεφάλους. Οπότε, παιδιά, μέτρο. Δεν θα κάτσεις να ψαρεύεις μέχρι τη δεύτερη παρουσία, ή δεν θα κάτσεις να παίζεις ποδόσφαιρο μέχρι να βγάλεις σκάλους στα πόδια. Έτσι και με το gaming δεν θα το παρακάνεις. Γιατί θα ξαναρχίζεις να παίζεις Six and Fidget.